αυτά που καίνε τους πολίτες δεν είναι τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Αυτά που καίνε τους πολίτες είναι τα προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Σήμερα ήταν τα εγκαίνια της εξαήμερης εργασίας. Είχε περάσει και από τον Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, αν δεν κάνω λάθος, οι απλήρωτες υπερορίες. Άρα βλέπουμε έναν εργασιακό μεσαίωνα με την υπογραφή Μητσοτάκη. Πριν από λίγο συζητάγατε με τον συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον αγαπητό μου τον κ. Καραμέρο, σχετικά με τις φωτιές. Γιατί ήταν σήμερα είναι και ένα επικεφαλής, θέμα που το ξέρει καλά ο Γιώργος. Ήταν και επικεφαλής κλιμακίου, πήγε από την πρώτη στιγμή εκεί, μαζί με τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να δει την κατάσταση και βέβαια να σταθεί στο πλευρό των πυροσβεστών και των εθελοντών. Αυτά είναι τα σημαντικά, τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Μπορούμε να βάλουμε ατζέντα και κάτω και να δείτε ότι θα τα βρούμε εύκολα σε αυτό. Είναι χρήσιμος και θα είναι ακόμα πιο χρήσιμος το επόμενο διάστημα, ακριβώς επειδή πρέπει να απαντήσει και θα απαντήσει σε αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Η πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταθέσει πολύ σοβαρές προτάσεις νόμου, όπως είναι παράδειγμα για την ακρίβεια, τώρα για το ποθενέσχες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόνο ομφαλοσκοπεί και αυτό που περιμένω να προκύψει είναι ότι εκτός από τη συζήτηση για την αποτίμηση των ευρωεκλογών, που όπως είπα και πριν, δεν την υποτιμώ καθόλου, γιατί βλέποντας ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και αντίστοιχα ποια είναι τα αδύναμά σου σημεία, μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Περιμένω να συζητήσουμε σοβαρά για τον οδικό χάρτη από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και βέβαια τον οδικό χάρτη τον εσωκομματικό, πώς προχωράμε δηλαδή στις διαδικασίες μας. Μέχρι με ορόσημο μάλλον το καταστατικό συνέδριο του φθινοπόρου. Πιστεύω ότι όλες οι απόψεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο, είτε μέσα από το κείμενο των 87 ή άλλες απόψεις που έχουν κατατεθεί από συνεντεύξεις τελεχών, μέσα από την αρθρογραφία τους, θεωρώ ότι μπορούν όλοι να συμβάλλουν, όπως βέβαια και ο Πρόεδρος, σε μια κατεύθυνση να προχωρήσουμε συντεταγμένα και να προχωρήσουμε κάνοντας μια έτσι δυναμική επανεκκίνηση, κοιτάζοντας βέβαια πάντα προς την κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κεφάλαιο για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κεφάλαιο για την αριστερά, έχει συμβάλει στα μέγιστα για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ήταν ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός και αυτή τη στιγμή είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα και από το και μέσα από την συμμετοχή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από το Ινστιτούτο που πολύ πρόσφατα έχει ιδρύσει, έχει πάρα πολλά να προσφέρει στην συλλογική υπόθεση της αριστεράς και β' της προοδευτικής παράταξης. Θεωρώ ότι αυτή είναι και η επιθυμία των αριστερών και των προοδευτικών πολιτών, χωρίς να θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τους εκπροσωπώ, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ πιο δυναμικό την επόμενη μέρα, θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ πιο γιωμένο στην κοινωνία, θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ να συζητά και να δίνει λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και θεωρώ ότι η συζήτηση που γίνεται πολλές φορές στο διαδίκτυο υποτιμά, μάλλον αδικεί, τη συλλογική συζήτηση η οποία γίνεται έξω στην κοινωνία. Και θα σας έλεγα ότι ένα μεγάλο, μαζικό, ανοιχτό, δημοκρατικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ανοχή στην διαφορετική άποψη και είναι πλούτος η διαφορετική άποψη. Γι' αυτό η συζήτηση πρέπει να προχωρά και να καταλήγει πάντοτε σε συνθέσεις και όχι σε αφορισμούς. Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν μια ηχηρή αποδοκιμασία απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα των εκλογών, για το οποίο εγώ δεν έχω θριαμβολογήσει ποτέ, λέω ότι είναι ένα αποτέλεσμα όμως που μας δημιουργεί ευθύνες. Ευθύνες να είμαστε μια αξιωματική αντιπολίτευση, σοβαρή, υπεύθυνη και ταυτόχρονα να είναι ριζοσπαστική στις προτάσεις και στο λόγο της. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ για την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην κοινωνία. Ακριβώς επειδή είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και ακριβώς επειδή είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στη συζήτηση που γίνεται και στις διαδικασίες για την ανασυγκρότηση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου.
Άρα και εκ της θέσης μας ως δεύτερη δύναμη και ως αξιωματική αντιπολίτευση μας αναλογεί και ένα αντίστοιχο βάρος. Το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που εκ των πραγμάτων είμαστε δεύτεροι, έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε εξελίξεις, άρα θα πρέπει να πάρουμε και τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Σημείο τρίτο. Τι σημαίνει πρωτοβουλίες από την αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον πώς εκτιμώ εγώ ότι, γιατί αυτά είναι και ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, πρέπει πρώτα αυτές να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Να σας πω επίσης ότι διαχρονικά ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τώρα, έχει υπηρετήσει τη συνεργασία και τις συγκλήσεις και τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.